ξεχωριστό θέμα και με πρωταγωνιστές μαθητές του 31ου Νηπιαγωγείου Ηρακλείου. Εκεί, με τη βοήθεια της νηπιαγωγού της κυρίας Μαριάννας Μπαλτζάκη, τα παιδιά του δεύτερου τμήματος προχώρησαν στην υλοποίηση μιας βιντεοσκοπημένης παράστασης με κουκλοθέατρο. Το θέμα έχει να κάνει με την ανακύκλωση και ο τίτλος είναι «Μια ιστορία ανακύκλωσης». Ένα ηχηρό μήνυμα στέλνουν τα παιδιά, ένα βίντεο το οποίο τραβήχθηκε με την κάμερα ενός απλού κινητού και κατόρθωσαν και έφτασαν στο σημείο αυτό το βίντεο να γίνει ταινία. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι, καθώς έχουμε να κάνουμε με μπόμπιρες, με μικρά παιδιά και με μία εκπαιδευτικό που το ψάχνει αρκετά και το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό. Δεν θα πω περισσότερα, πρέπει να στηρίζουμε αυτές τις δράσεις, πρέπει να στηρίζουμε αυτές τις πρωτοβουλίες και θέλω να πάμε στην κυρία Μαριάννα Μπαλτζάκη, την νηπιαγωγό, στο 31ο. Ωστόσο πριν πάμε σωστά, να μπούμε στο κλίμα, θα ακούσουμε μάλιστα και τη φωνούλα του Σπύρου, του μικρού, του Σπύρου Συμβουλάκη, γιος του καλού συναδέλφου στην εφημερίδα του Λευτέρη του Συμβουλάκη, να μας βάλει στο κλίμα ο μικρός Σπύρος και να επανέλθουμε με την κυρία Μπαλτζάκη. Ο αέρας συνεχίστηκε για ώρα και τελικά παρέσυρα με φόρα. Όλα τα μπουκάλια και τα κουτιά στην αυλή του σχολείου, έτσι κοντά. Όταν στο διάλειμμα παίζουν τα κουτιά. Λοιπόν, πάμε στην κυρία Μπαλτζάκη. Να την καλησπερίσουμε. Γεια σας και από μένα. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία στην εκπομπή σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Μία πρωτότυπη πρωτοβουλία, αλήθεια είναι. Και το μήνυμα το οποίο στείλατε είναι χειρό, είναι έντονο, διαχρονικό και επίκαιρο συνάμα. Είναι αλήθεια ότι στο νηπιαγωγείο αυτά τα θέματα πάντα μας απασχολούν. Αλλά φέτος, καθώς στο υποχρεωτικό ρολόγιο πρόγραμμα μπήκαν τα εργαστήρια δεξιοτήτων, τα οποία αποτελούν μια καινοτόμο διδακτική και εκπαιδευτική δράση, και εκτός από το νηπιαγωγείο μέχρι και το λύκειο, δηλαδή και σε άλλες βαθμίδες, εμείς ασχοληθήκαμε με 4 εργαστήρια στη διάρκεια της χρονιάς, από διαφορετικό άξονα και με διαφορετική θεματική το καθένα. Το δεύτερο εργαστήριο τώρα ήταν αυτό που τελικά δημιουργήθηκε το κουκλοθέατρο από τη θεματική «Φροντίζω το περιβάλλον» και είχε τίτλο «Φύλαξέ το, μην το πετάς, ανακύκλωση με μας». Ο στόχος ήταν, όπως είπατε και εσείς, η ευαισθητοποίηση σε περιβαλλοντικά ζητήματα, καθώς όλοι γνωρίζουμε ότι από μικρή ηλικία διαμορφώνονται στάσεις και συμπεριφορές που μας ακολουθούν σε όλη μας τη ζωή. Σε τι βαθμό τώρα ένα παιδάκι νηπιαγωγείου? Ένα ερώτημα τώρα, τηλεθεατή, μία απορία. Με διαχείριση των απορριμμάτων, με έμφαση την ανακύκλωσή τους. Θέλω να σας ρωτήσω, δεν ξέρω αν με ακούτε. Να σας πούμε λίγο περισσότερα το πώς δημιουργήθηκε το κουκλοθέατρο, αν έχουμε... Βέβαια, δεν ξέρω αν με ακούτε, κυρία Μπαλτζάκη. Ναι, τώρα σας ακούω. Τέλεια, ωραία. Απορία τηλεθεατών τώρα. Είναι πως ένα παιδί νηπιαγωγείου, ένα μικρό παιδάκι, μπορεί να αντιληφθεί την σπουδαιότητα και σε τι βαθμό αντιλαμβάνεται τη σπουδαιότητα της κίνησης πρωτοβουλίας ή της συμμετοχής του σε ένα κουκλοθέατρο. Τώρα ξεκινάνε όλα, τώρα πρέπει να χτίσουμε αυτή τη σωστή νοοτροπία. Κοιτάξτε, τα παιδιά αυθόρμητα μπορούν θεατρικά να λειτουργήσουν και από πιο μικρά και σε άλλες βάσεις. Και το θεατρικό παιχνίδι είναι μέσα στο νηπιαγωγείο, έτσι κι αλλιώς, το θέατρο, οι παραστάσεις και το κουκλοθέατρο φυσικά. Δεν είναι κάτι. Για τα παιδιά είναι πολύ, βγαίνει πολύ αυθόρμητα αυτό. Μετά την ολοκλήρωση της ταινίας, οι αντιδράσεις ποιες ήταν? Κοιτάξτε, όταν αυτή η ταινία προβλήθηκε πρώτη φορά στη γιορτούλα που κάναμε στη λήξη της χρονιάς και ήταν τα παιδιά μαζί, μάλλον τα παιδιά είδαν πρώτη φορά το κουκλοθέατρο όλο, γιατί αλήθεια όταν το παίζαμε αποσπασματικά το καθένα δεν μπορούσε να έχει όλη την εικόνα. Και ήταν πολύ χαρούμενα που άκουγαν τη φωνή τους, που έβλεπαν
τις κούκλες που τα ίδια τα κινούσαν και με τους γονείς όταν την τελευταία μέρα αγκαλιά, έτσι πως τα είχαν, παρακολουθούσαν το βιντεάκι και έλεγαν τα λόγια ξανά και λέγανε εγώ είμαι, είχαν μεγάλη χαρά και ενθουσιασμό και αυτό βέβαια και από εμάς ήταν, εννοείται, και από τους ίδιους τους γονείς φάνηκε αμέσως. Και συγκίνηση, δηλαδή, τους είδαμε και συγκινήθηκαν όταν το βλέπαν. Μάλιστα. Πόσο εύκολη ήταν η διαδικασία να δημιουργήσετε η παραγωγή του συγκεκριμένου βίντεο? Κοιτάξτε, αυτό ήρθε τελείως έτσι, δεν υπήρχε πρόγραμμα, βγήκε. Όταν τα παιδιά στη διάρκεια του εργαστηρίου έφτιαξαν κούκλες από αυτά τα υλικά, τα ανακυκλώσιμα που σκεφτήκαμε τι να τα κάνουμε τώρα, να τα κάνουμε ξανά χρήσιμα και τα κάναμε κούκλες. Λέω, ωραία, να φτιάξουμε ένα θεατρικό και μαζί με τα παιδιά μέσα από μια στρατηγική, το χάρτη της ιστορίας, αναδύθηκε όλη αυτή η ιστορία. Τα παιδιά, εγώ απλώς τα έκανα έτσι σε κείμενο με ομοικατελεστή για να μπορούν να το μάθουν μετά τα παιδιά. Έφτιαξαν τα σκηνικά. Ο τίτλος, για να ξέρετε κιόλας, βγήκε από μόνα τους. Προτάθηκαν 4 τίτλοι και με διαδικασίες έτσι δημοκρατικές ψήφισαν και τελικά επιλέχθηκε αυτός ο τίτλος. Και το βίντεο είχε όντως δυσκολίες, γιατί τραβήχθηκε, όπως είπατε, με το κινητό. Αλλά και έγινε κάποιες επαναλήψεις, αλλά χαίρονταν τα παιδιά όταν έμπαιναν μέσα στο κουκλοθέατρο. Καταλάβαιναν ότι αυτό ήταν, έπαιζαν θέατρο, ήταν ηθοποιοί, ήταν πρωταγωνιστές εκείνη την ώρα. Τους έδινε μεγάλη χαρά. Μάλιστα, τα καλύτερα την επόμενη σεζόν. Ξέρω αν ήταν κάποια άλλη ερώτηση και δεν το κάλυψα. Μας υπερκαλύψατε, μας γεμίσατε με αισιοδοξία, με χαρά που έχουμε τόσο δραστήριους εκπαιδευτικούς, η αλήθεια είναι. Και εγώ θα σταθώ σε αυτή τη σωστή νοοτροπία η οποία διαμορφώνεται σε αυτές τις ηλικίες. Και από πίσω κρύβονται δραστήρια εκπαιδευτικοί και γονείς βέβαια που πρέπει να στηρίζουν αυτή την προσπάθεια. Ναι, εγώ θέλω να ευχαριστήσω και το μπαμπά του Σπύρου που τελικά μας, η δικιά μας προσπάθεια ήταν μέχρι να το τραβήξουμε το βίντεο, αλλά ολοκληρώθηκε μέσα και από τα δικά σας στούντιο το μοντάζ και είχε αυτό το άρτιο αποτέλεσμα για μας, δηλαδή ήταν κάτι που μας έκανε πολύ χαρούμενος, έτσι που το βλέπουμε. Υποχρέωσή μας αυτές τις περιπτώσεις βέβαια να στηρίζουμε αυτές τις ξεχωριστές πρωτοβουλίες και ο Λευτέρης ο Συμβουλάκης, ο οποίος βοήθησε αρκετά και το πήρε πόμου αυτή η διαδικασία. Λοιπόν, κύριε Παλτζάκη, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ. Με το καλό να τα ξαναπούμε. Η πόρτα της εκπομπής γενικά είναι ανοιχτή, να επικοινωνούμε, να μεταφέρουμε ένα αισιόδοξο μήνυμα. Ευχαριστούμε και εμείς πολύ. Καλό καλοκαίρι. Σας ευχαριστούμε. Καλό καλοκαίρι. Με υγεία. Βέβαια. Να είστε καλά.